Ήρθε η ώρα να μάθουμε την αλήθεια. Με τη Συμφωνία των Πρεσπών θωρακίζουμε τη Μακεδονία μας. Με την αυτοπεποίθηση που νικάει το φόβο και την αδράνεια, ανοίγουμε το δρόμο της ειρήνης και της ανάπτυξης. 140 χώρες αναγνώρισαν τα Σκόπια με τη συνταγματική τους ονομασία, δηλαδή Δημοκρατία της Μακεδονίας. Οι γείτονές μας αλλάζουν το όνομα της χώρας τους σε Βόρεια Μακεδονία. Και ο όρος Μακεδονία, χωρίς άλλο προσδιορισμό, μένει στην Ελλάδα. Παίρνουμε πίσω την ιστορία μας. Ικανοποιείται η από 25 ετίας εθνική μας θέση για ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό έναντι όλων. Οι γείτονές μας διαχωρίζουν την ταυτότητά τους, αναγνωρίζοντας ότι η γλώσσα τους είναι σλαβική και ότι ο πολιτισμός τους δεν έχει καμία σχέση με την αρχαία ελληνική κληρονομιά. Με τη Συμφωνία των Πρεσπών αναγνωρίζουμε ηθαγένεια και όχι τις εθνότητες που την απαρτίζουν. Αφαιρούνται οι αλυτρωτικές αναφορές από τα σχολικά βιβλία. Αλλάζουν τα ονόματα μνημείων, υποδομών και δημοσίων χώρων. Αφαιρείται το 16άκτινο αστέρι της Βεργίνας από κάθε σύμβολο των γειτόνων μας και η χρήση του περνά αποκλειστικά στην Ελλάδα. Διασφαλίζεται η γεωπολιτική σταθερότητα και συνεργασία και περιορίζεται η επιρροή τρίτων στα βόρεια σύνορά μας. Ο Διονύσιος Σολωμός είπε ότι εθνικό είναι το αληθινό. Η Συμφωνία των Πρεσπών γίνεται ο ακρογωνιαίος λίθος των Βαλκανίων της φιλίας, της συνεργασίας και της συναδέλφωσης των λαών. Μάθε την αλήθεια.